Να δούμε τώρα και τις εξελίξεις τόσο στην ΕΔΕΚ μαζί με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Μαρινό Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλή σας μέρα, κύριε Σιζόπουλε. Να κάνουμε αρχή, θα ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με τη χθεσινή απόφαση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας? Δημήτρη, δεν μπορώ... Το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτή τη στιγμή με αξιοπιστία, δεδομένου ότι δεν είμαι απόλυτα γνώστης του περιεχομένου της συγκεκριμένης καταρχήν σύμβασης, η οποία έχει κοινοποιηθεί και έχει γίνει αποδεκτή για συζήτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι η συμμετοχή των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην σωστή εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας, είναι αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ο δημόσιος τομέας. Και δυστυχώς χθες είχαμε τον προϋπολογισμό του ΟΚΙΜΗ. Μέσα από τη συζήτηση έχει διαπιστωθεί ότι τα προβλήματα τα οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εξακολουθούν να ελοχεύουν μεγάλοι κίνδυνοι όσον αφορά τον δημόσιο τομέα. Παρά τις προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διευθυντικό Προσωπικό. Όμως αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση και κυρίως ο πρώην υπουργός είχαν φροντίσει να θέσουν μια πρόνοια στην νομοθεσία ότι τα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού θα καλύπτονται μόνο τα 5 πρώτα χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ ήταν να αυτονομηθούν τα νοσοκομεία σε διοικητικό και σε οικονομικό επίπεδο πριν από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και δεν το έπραξαν. Και ως εκ τούτου, αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι όταν προβλέπεται ότι το 2022, δηλαδή τον τέταρτο, τον πρώτο τελευταίο χρόνο που θα μπορεί το κράτος να καλύψει ελλείμματα, τα ελλείμματα των δημόσιων νοσηλευτηρίων θα αγγίξουν τα 140 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους που ελοχεύουν παρακάτω. Γιατί δεν φρόντισε προηγούμενη ως υπουργός, προηγούμενη κυβέρνηση, να διαβουλευτούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν μια αξιόπιστη απάντηση σε έναν τέτοιο ενδεχόμενο που θα παρατηρηθούν ελλείμματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, έστω και μετά των 5 χρόνων. Τι γίνεται? Θα μπορεί το κράτος να καλύψει αυτά τα ελλείμματα ή θα θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση, θα απαγορευτεί και αμέσως θα τεθεί σε κίνδυνο λειτουργία των νοσηλευτηρίων? Ακόμη να ξεκαθαρίσει δηλαδή ποιος... Δεν έχει ξεκαθαρίσει, γιατί δεν ρωτήθηκε. Και μάλιστα επί αυτού του ζητήματος, επειδή ως ΕΔΕΚ ρωτήσαμε, έχουμε και σχετική απάντηση, επιστολή από τον έφορο κρατικών ενισχύσεων, ότι ακριβώς αυτό είναι ένα σημείο το οποίο αποτελεί κίνδυνο για τον δημόσιο τομέα. Ως εκ τούτου λοιπόν, εμείς θες υποδείξαμε ότι θα πρέπει να γίνουν κινήσεις και ενέργειες για να ξεκαθαρίσει αυτό το ζωτικής σημασίας ζήτημα. Γιατί από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι τα προβλήματα είναι τεράστια. Ωστόσο, η πιθανή ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτήρων, κύριε Σιζόπουλα, αναμφίβολα θα βοηθήσει στη λειτουργία του ΓΕΣΥ. Αναμφίβολα θα βοηθήσει στη λειτουργία του ΓΕΣΥ, αλλά αυτό που λέγαμε πάντοτε όλοι είναι ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να αποτελέσει πυραχοκοχαλιά. Και αυτό το χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί και ο ιδιωτικός ιατρικός τομέας αυτό το πράγμα το έχει επιβεβαιώσει. Το αναγνωρίζει. Άρα λοιπόν, αυτό που σήμερα προέχει στην ουσία όσον αφορά το ΓΕΣΥ είναι μεν η σωστή ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, όμως αυτό που κυρίως προέχει είναι η γρήγορη αναδιάρθρωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, άμεση επίλυση των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν, και εδώ είναι όχι διαχειριστική η διαδικασία, αλλά είναι πολιτικές οι αποφάσεις που θα πρέπει να δώσουν λύση σε αυτό το ζήτημα, και κυρίως αυτό που πρέπει να βελτιωθεί είναι όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία σήμερα έχουν παρατηρηθεί όσον αφορά τη μορφή λειτουργίας του προσωπικού γιατρού, οι λίστες αναμονής που έχουν δημιουργηθεί, η μη εξυπηρέτηση αυτών που έχουν πραγματική ανάγκη. Γιατί μπορεί κάποιοι να βολεύονται, γιατί σήμερα απλά και μόνο επισκέπτονται, πιάνουν τη συνταγή τους, παίρνουν τα φάρμακα τους πιο φτηνά. Αλλά η ιατρική δεν είναι να διαχειρίζεται σε καταστάσεις οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αλλά είναι πώς θα διαχειριστείς την κρίσιμη κατάσταση που θα προκύψει σε κάποιον ασθενή με ταχύτητα και μια αποτελεσματικότητα για να του δώσει τη ζωή του ή για να μην επιβαρυνθεί η υγεία του. Και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι ενώ έχουν αυξηθεί τρομακτικά οι δαπάνες για την υγεία στην Κύπρο, δυστυχώς το επίπεδο όχι μόνο δεν έχει αναβαθμιστεί, το επίπεδο αντίθετα των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πραγματικά ασθενείς
έχει υποβαθμιστεί. Και αυτό είναι τεράστιος κίνδυνος. Πάντως οι ασθενείς, παρά τα προβλήματα, η αλήθεια είναι ότι επιλέγουν το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Έχει βοηθήσει τον κόσμο, ωστόσο ναι, παραμένουν σημαντικά προβλήματα, τα οποία ευελπιστούμε όλοι, κύριε Σιζόπουλε, πώς θα διορθωθούν άμεσα. Εμείς από την πλευρά της ΕΔΕΚ, κατ' επανάληψη, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες υπηκοδομητικές προτάσεις και είμαστε στοχοποιημένοι, γιατί ενδεχομένως θίγουμε συμφέροντα με τις προτάσεις μας. Μα οι δικές μας προτάσεις δεν είναι να διασφαλίσουμε συμφέροντα. Οι προτάσεις οι δικές μας είναι να διασφαλίσουμε μια αξιόπιστη προσφορά περίθαλψης στους ασθενείς. Mm-hmm. Και κυρίως σε ολόκληρη την επικράτεια. Δηλαδή, βλέπουμε σήμερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει την Λυρία με την υποβάθμιση και την υποστελέχωση και την υπολειτουργία του ιατρικού κέντρου του κάτου πύργου. Δεν διαπιστώνουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η περιοχή της πόλης της Χρυσοχούς με τα προβλήματα που έχει η λειτουργικότητα του νοσοκομείου της πόλης της Χρυσοχούς, τα προβλήματα των πρώτων βοηθειών και όχι μόνο του νοσοκομείου της Πάφου, τα προβλήματα του νοσοκομείου Λεμεσού, με τεράστια ευρωή της στο παραλίμνη, με το θέμα των νεφροπαθών και τα υπόλοιπα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι απλά να διαπιστώνουμε τα προβλήματα. Πρέπει να ληφθούν άμεσες αποφάσεις. Mm-hmm. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι κάποιες από τις αποφάσεις είναι πολιτικής φύσης. Και εδώ ακριβώς είναι τεράστια ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, που πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Σιζόπουλε. Είχαμε σήμερα ένα ανεπίσημο αντίγραφο της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της ΟΥΝΦΙΚΙΠ στην Κύπρο, όπου γίνεται και πάλι αναφορά, επαναλαμβάνει δηλαδή τη δέσμευσή του ο Γενικός Γραμματέας για τη σύγκληση, τη δυνατότητα σύγκλησης μιας άτυπης συνάντησης 5-1 στο κατάλληλο στάδιο. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές, Δημητρή μου, ότι το θέμα το να υπάρξει συνέχιση του διαλόγου είναι εκ των ουκάνευ. Το θέμα είναι ποιο θα είναι το πλαίσιο της επανάρξης ενός διαλόγου. Δυστυχώς πρέπει να τονίσουμε ότι από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα δεν είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα ζητήματα, ειδικά από το Κραντ Μοντανά και μετά. Mm-hmm. Και το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί ο Γενικός Γραμματέας αυτή τη στιγμή να θέτει ως έναν από τους όρους αναφοράς το δικό του υποτίθεται πλαίσιο των 6 σημείων, όπως προφορικά αυτός το διατύπωσε στις 30 του Ιούνιου, όπως επιμένει, αλλά αυτό το σχέδιο, αυτό το πλαίσιο ποτέ να μην το δώσει γραψός, τη στιγμή που τονίζουμε ότι ακόμα σε αυτήν τη διαπραγμάτευση τη δύσκολη, όταν έχει να κάνει με κάποιον αντίπαλο ο οποίος δεν είναι επικοδομητικός και αξιόπιστος, ότι η κάθε λέξη έχει την αξία και τη σημασία της. Και μάλιστα, λυπούμαι να παρατηρήσω, δεν είναι δυνατόν ένας Γενικός Γραμματέας να καταθέτει προτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, βρίσκονται σε αντίθεση με την Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με το Ευρωπαϊκό Κεφτημένο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συμφωνία, η όρια αναφοράς, το πλαίσιο Κουτέρες, έγιναν αποδεκτές και από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Μα αυτό είναι ένα από τα μεγάλα λάθη τα οποία έγιναν. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή, πρέπει να απορριφθεί και πρέπει να ζητηθεί από τον Γενικό Γραμματέα. Πώς είναι δυνατόν σήμερα, για παράδειγμα, το ανθρώπινο δικαίωμα, λέω, το ανθρώπινο δικαίωμα της ιδιοκτησίας να έρχεται ο ίδιος ο Γενικός Γραμματείας και να το καταπατά με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας ότι τον πρώτο λόγο στην τουρκοκυπριακή περιοχή θα τον έχουν οι σημερινοί χρήστες, δηλαδή οι έπικοι, που είναι παράνομοι στην Κύπρο, εγκατεστημένοι, στο πλαίσιο μιας εθνοκάθαρσης. Πώς είναι δυνατόν να έρχεται και να ζητά από την Κυπριακή Δημοκρατία να αναγνωρίσει και να προσδώσει στους Τούρκους υπηκόους τις τέσσερις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρωτόκολλο για την έναρξη συζητήσεων ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει ότι σε αυτόν ακριβώς το σημείο θα υπάρχουν περιορισμοί. Και εμείς θα δώσουμε στα 82 εκατομμύρια των Τούρκων υπηκών τη δυνατότητα της ελεύθερης άσκησης του δικαιώματος των τεσσάρων ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να του θέω. Από την άλλη, κύριε Σιζόπουλε, βλέπουμε και τις εξελίξεις που και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, που ίσως η μόνη ελπίδα για συνέχιση του διαλόγου στη βάση Ομοσπονδίας να είναι ο Μουσταφά Κιντζή. Εγώ αυτά δεν τα πιστεύω, Δημήτρη, ξεκάθαρα. Ο Μουσταφά Κιντζή απέδειξε την πορεία του. Είναι και αυτός ένα όργανο έκφρασης τουρκικής πολιτικής. Ωστόσο, προσπάθησε και φάνηκε ένα... Εγώ δεν το έχω διαπιστώσει που φάνηκε και πώς φάνηκε. Λοιπόν, να το παρατηρήσω αυτό. Άρα λοιπόν η ουσία. Ήρθε αρκετές φορές όμως ο κ. Ακίντζη σε αντιπαράθεση με την ίδια την Τουρκία και τον ίδιο τον Ερντογάν. Αυτά τα πράγματα, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν τα κρίνω. Μπορεί να είναι και πλαίσιο ενός παιχνιδιού. Mm-hmm. Εμένα αυτό μου ενδιαφέρει ποια είναι η συμπεριφορά του όσον αφορά το θέμα
των συνομιλιών, των προτάσεων τα οποία καταθέτει. Και τι σημαίνει σήμερα, σε ποιον ομοσπονδιακό, όπως θέλουν να λένε, σύστημα παγκοσμίως υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία? Σε ποιον ομοσπονδιακό σύστημα παγκοσμίως, σε οποιαδήποτε χώρα, υπάρχει διαχωρισμός του λαού στη βάση εθνοτικής προέλευσης και μάλιστα με εγγυημένη πλειοψηφία ιδιοκτησίας γης και πληθυσμού? Σε ποιον ομοσπονδιακό καθεστώς οποιασδήποτε μορφής, σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, υπάρχουν περιορισμοί στην άσκηση των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υπηκόων, όσον αφορά την εγκατάσταση, την απόκτηση περιουσίας, το δικαίωμα ψήφου? Σε ποια? Άρα λοιπόν, πρέπει επιτέλους, κυρίως στη δική μας την πλευρά, να τερματιστούν οι ψευδεστήσεις. Η ριζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με την πολιτική ισότητα, όπως ήταν η θέση της Τουρκίας από τη δεκαετία του 1960 και που δυστυχώς κάποιοι την έχουν αποδεχτεί και επιχειρείται να εφαρμοστεί στην Κύπρο, είναι η χειρότερη μορφή νομιμοποιημένης διχοτόμησης της πατρίδας μας. Και δεν είναι ομοσπονδία. Η ονομασία ομοσπονδία, όπως τέθηκε στην ονοματολογία, είναι στην ουσία για παραπλάνηση. Και παραπέμπω ακριβώς, για να μην φανεί ότι αυτές είναι τοποθετήσεις μόνο δικές μου και της ΕΔΕ, σε τρεις σημαντικές προσωπικότητες και καταγράφουν στις εκθέσεις τους. Του Μακαρίτη, του Μιχαλάκη, του Τριανταφυλλίδη, και μπορείτε να τη δείτε, ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να εφαρμοστεί στην ουσία δεν είναι ομοσπονδία, είναι συνομοσπονδία, λέει, στην καλύτερη περίπτωση, με πλήρη παραβίαση των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών. Η δεύτερη, του στενού συνεργάτη του Ντάουνερ και του κυρίου Άιτα, του Στίβεν Μπερ, που το τονίζει ακριβώς και αυτός ότι αυτή είναι η πορεία και η κατάληξη. Και τρίτον, του συνταγματολόγου και καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, του Σαράντη Ορφανοδάκη. Δεν είναι δυνατόν ότι αυτές οι τρεις προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και αξίας να συμφωνούν και να συμπίπτουν οι απόψεις τους, ότι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται να εφαρμοστεί αυτή η μορφή της λύσης δεν είναι ομοσπονδιακό σύστημα. Είναι συνομοσπονδία, είναι ρατσιστικό και φιλετικό, είναι διαχωρισμός του λαού που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Μάλιστα. Όσον αφορά την εφαρμογή τέτοιου πολιτεύματος, αλλά εμείς να σφυρίζουμε ένα διάφορα. Ωστόσο, όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Σιζόπουλε, έχουν διαπραγματευτεί πάνω στη ριζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Και αυτό συνεχίζεται. Είναι δικαίωμα τους από την πλευρά της ΕΔΕ και εμείς είχαμε διαφωνήσει από την αρχή, από το 1989, μάλιστα, όταν για πρώτη φορά τέθηκε το ζήτημα της ριζωνικής στο Εθνικό Συμβούλιο, η ΕΔΕ ήταν το μόνο κόμμα που είχε διαφωνήσει.